Σήμερα πρωί στη συχνότητα το 984 φιλοξενούμε τον ομότιμο καθηγητή γενετικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη. Καλημέρα κύριε Τριανταφυλλίδη. Καλημέρα σας από τη Μακεδονία. Να είστε καλά. Κύριε Τριανταφυλλίδη, θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς αν νιώθετε ότι απηχεί την πραγματικότητα η πτώση του υλικού φορτίου, αν ναι, πού το αποδίδετε, ή αν είναι μια πλασματική εικόνα την οποία θα ξαναδούμε στην πραγματικότητά της μετά από ένα δίμηνο. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε, η εικόνα την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Πρώτα απ' όλα, στο πολύ καλό καιρό. Είναι γνωστό ότι οι θερμοκρασίες υψηλότερες από 30 βαθμούς Κελσίου οδηγούν κατά κάποιο τρόπο στην αδρανοποίηση του ιού. Και το δεύτερο είναι ότι ζούμε εκτός, όχι σε κλειστούς χώρους. Οι δύο αυτοί παράγοντες οδηγούν σίγουρα στη μείωση των κρουσμάτων. Άρα για σας η θερμοκρασία, κύριε Τριανταφυλλίδη μου, παίζει ρόλο, γιατί ακούω άλλους επιστήμονες που λένε ότι και πέρυσι το καλοκαίρι που ποντάραμε στη θερμοκρασία δεν ήταν αυτό που έπαιξε ρόλο. Παίζει μικρό ρόλο, αλλά παίζει κάποιο ρόλο, όχι το καθοριστικό. Mm-hmm. Ο καθοριστικός ρόλος είναι κυρίως ότι ζούμε κυρίως εκτός από το σπίτι μας, σε ανοιχτούς χώρους, όπου η μετάδοση του ιού είναι πολύ μικρότερη. Mm-hmm. Mm-hmm. Ένα τρίτο στοιχείο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό ανοσίας, όχι βέβαια αρκετό, μόλις 30% έχουν κάνει και τις δύο δόσεις και ένα 43% τη μία δόση. Ένα άλλο στοιχείο είναι τα εμβόλια τα οποία κάνουμε χρήση αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν κυρίως τη βρετανική μετάλλαξη, τη βρετανική παραλλαγή, η οποία έχει συχνότητα στην Ελλάδα πάνω από 77% με μεγάλη επιτυχία. Το πρόβλημα όμως ενδέχεται να δημιουργηθεί, γιατί όπως και στην Αγγλία, έτσι και στην Ελλάδα, η δεύτερη σε συχνότητα παραλλαγή πλέον είναι η παραλλαγή Δέλτα, η οποία εντοπίστηκε στην Ινδία. Στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, η συχνότητα ήταν αυτή τη συγκεκριμένη παραλλαγή γύρω στο 5% και σε 3 εβδομάδες έφτασε αυτή τη στιγμή να υπερτερεί πάρα πολύ στην Αγγλία. Και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή οι συχνότητες είναι περίπου 5%. Αν δεν εμβολιαστούμε όλοι και αν δεν προσέξουμε πάλι, τότε ενδέχεται το Σεπτέμβριο, όταν θα γυρίσουμε μέσα όπως το προηγούμενο χρόνο, να έχουμε προβλήματα κυρίως από την ειδική παραλλαγή. Και για ένα λόγο πρόσθετο, ενώ τα εμβόλια όλα αντιμετωπίζουν τη βρετανική παραλλαγή με μεγάλη επιτυχία από 82% μέχρι 95%, τα εμβόλια αντιμετωπίζουν την παραλλαγή Δέλτα που βρέθηκε στην Ινδία με πιθανότητα περίπου 65%. Και αυτό γίνεται γιατί έχουν η παραλλαγή αυτή μια μετάλλαξη η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ξεφεύγει ή ξεγλιστράει από το ανασωπητικό μας σύστημα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο καλό θα είναι πρώτα απ' όλα να φροντίσουμε όλο και περισσότερο και κυρίως άτομα που είναι ηλικίας πάνω από 30 ετών. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι πάνω από 60 ετών μου κάνει εντύπωση ότι στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό είναι στα 65%, ενώ στο Βέλγιο ή στην Γερμανία έχει φτάσει στο 95%. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσοι πολλοί συμπατριώτες μας δεν πήγαν να αναβουλιαστούν, και ειδικά βλέπω σε ορισμένους νομούς, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, όπως στη Κόρινα παραδείγματος χάρη, έχουν εμβολιαστεί γύρω στο 25%. Οι τοπικές αρχές δεν φρόντισαν να δούνε γιατί είναι τόσο χαμηλά τα ποσοστά του εμβολιασμού. Κάποιος λόγος θα πρέπει να υπάρχει. Μήπως δεν υπήρχαν εμβόλια, κύριε Τριανταφυλλίδη, ή μήπως το μόνο εμβόλιο που υπήρχε ήταν για τις ηλικίες 30 έως 50, το περίφημο Άστρα, με το οποίο έχει δημιουργηθεί σύγχυση? Όχι, από την αρχή δόθηκε και στη Βόρεια Ελλάδα, αρχικά της Pfizer, και μετά δόθηκαν τις AstraZeneca και άλλα. Συνεπώς δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα, μετά έγινε το πρόβλημα με την AstraZeneca. Συνεπώς κάποιοι άλλοι λόγοι τοπικοί, τους οποίους πρέπει να ψάξουν οι κρατούντες, για ποιο λόγο σε κάποιους πληθυσμούς όπως είναι στη Δράμα, στις Σιέρες και στη Φλόρινα, είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό του εμβολιασμού, καθώς επίσης και στη μερικά νησιά, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τουρίστες. Μάλιστα.
αυτή η μετάλλαξη θεωρείται ότι είναι η πιο σοβαρή από όλες τις άλλες ή έρχεται μαζί με την άλλη που την λέγαμε στην αρχή, Νιγηριανή? Είναι το ίδιο πράγμα, γιατί έχουν μεγαλύτερη μεταδοτικότητα σε σχέση με την Βρετανική και κυρίως έχουν επίσης την ικανότητα να ξεφεύγουν από το νοσοποιητικό μας σύστημα. Και σήμερα αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, τα χθες που δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα από τις αρμόδιες αρχές, και η Νιγηριανή παραλλαγή έχει και αυτή περίπου την ίδια συχνότητα με την παραλλαγή Δέλτα, την Ινδική, για να μπορούμε να συνοηθούμε. Συνεπώς έχουμε δύο παραλλαγές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και όχι μία όπως στην Αγγλία, όπου θα πρέπει να μας προβληματίσουν και να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όσον αφορά τη συμπεριφορά μας, μέχρι ότου να φτάσουμε σε ένα ποσοστό εμβολιασμού. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, το ποσοστό του εμβολιασμού για να φτάσουμε στην ανοσία δεν θα είναι 70% όπως λέγεται, αλλά ίσως χρειάζεται να εμβολιαστεί το 75% ή 80% του πληθυσμού. Πιστεύετε ότι είναι κρίσιμο κομμάτι μεταλλάξεις, κύριε Τριανταφυλλίδη? Είναι εν μέρη κρίσιμο, γιατί κυρίως έχουμε τις μεταλλάξεις οι οποίες ξεφεύγουν από το νοσηλικό μας σύστημα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι οι εμβολιασμοί μπορεί να αντιμετωπίσουν και τις ακραίες περιπτώσεις. Είναι το γνωστό παράδειγμα που γνωρίζουμε στη Βραζιλία, όπου η κατάσταση είναι δραματική. Στην Βραζιλία, σε μια πόλη περίπου 30.000 κατοίκων, η οποία λέγεται Σεράνα, οι τοπικές αρχές, σε αντίθεση με το τι γίνεται σε όλη τη χώρα, απεφάσισαν και οι κάτοικοι δέχτηκαν να εμβολιαστούν μέσα σε μια εβδομάδα το 96% του πληθυσμού. Αποτέλεσμα, μέσα σε μια εβδομάδα οι θάνατοι μειώθηκαν κατά 96%. Συνεπώς υπάρχει παράδειγμα τοπικό σε μια πόλη 30.000 κατοίκων, όπου δέχτηκαν οι κάτοικοι όλοι να εμβολιαστούν, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι θάνατοι μέσα σε 20 ημέρες. Και μάλιστα στην προκειμένη περίοδο στη Βραζιλία ούτε καν χρησιμοποιήθηκαν τα γνωστά εμβόλια, τα οποία είναι πολύ αποτελεσματικά, όπως είναι τα εμβόλια mRNA, έστω και της AstraZeneca και της Johnson, αλλά χρησιμοποιήθηκε το κινέζικο εμβόλιο, το οποίο έχει μόνο αποτελεσματικότητα γύρω στο 55%. Παρ' όλα αυτά έδωσε θετικά αποτελέσματα. Ναι, αλλά κύριε Τριανταφυλλίδη, εδώ έχω μια αίσθηση. Το τοπικό παράδειγμα, καλά κάνετε εσείς και το αναφέρετε, δεν μπορεί να ισχύει για μια χώρα και μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τέτοια κινητικότητα, γιατί μου λέει εδώ ο Γρηγόρης, ο φίλος μου, πράγματι οι μεγάλες ποσότητες για τις ηλικίες που λέει, και ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ήταν Pfizer, αλλά το Pfizer ήθελε ειδικές συνθήκες, γινόταν μόνο στα νοσοκομεία, όχι στα κέντρα υγείας αρχικώς, άρα δεν ήταν εύκολη η πρόσβαση για τις ηλικίες που αναφέρει. Όχι, επειδή είμαι μεγάλης ηλικίας και εγώ, μια και είμαι ομότιμος καθηγητής, στη Θεσσαλονίκη δεν γινόταν σε νοσοκομεία, γινόταν σε... Δεν λέμε για τη Θεσσαλονίκη, λέμε για τις περιοχές που αναφέρατε. Ναι. Έτσι. Γινόταν σε κέντρα υγείας, μπορούσε να γίνει, δεν υπήρχε, αλλά υπήρχε δυνατότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν θα ψάξουν οι τοπικοί άρχοντες, θα βρουν ποιοι επιστήμονες ενήργησαν κατά αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να προβάλλουν ανησυχίες στον κόσμο για να μην πάει να εμβολιαστεί. Είναι γνωστά τα άτομα σε αυτές τις πόλεις οι οποίοι ενήργησαν κατά αυτόν τον τρόπο. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή για εσάς η μεταλλάξη είναι κρίσιμο σημείο, το εξής. Ανακοινώθηκε ότι το Εθνικό Δίκτυο Γόνι Ιδιωματικής Επιτήρησης του Ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΗ, η γόνι ιδιωματική ανάλυση σε 1944 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχεοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν την περίοδο 26 Απριλίου έως 8 Ιουνίου του 2021. Ο αριθμός των εξεταστέντων δειγμάτων όμως είναι εξαιρετικά μικρός, και ιδιαίτερα σήμερα που εσείς είπατε ότι η μεταλλάξη είναι το κρίσιμο κομμάτι. Σας θυμίζω, το ξέρετε εσείς για τους ακροατές, το λέω, ότι το ECDC αλλά και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί συνιστούν να ελέγχονται τουλάχιστον ένα 15%. Το δικό μας Ινστιτούτο λοιπόν της Ακαδημίας ζητούσε επίμονα να δέχεται τουλάχιστον 800 την εβδομάδα από την Αττική. Ξέρετε πόσα δέχεται την εβδομάδα, 277. Μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι σε γονιδιωματική επιτήρηση? Συμφωνώ μαζί σας, είχα πει ίσως και σε εσάς και σε άλλους, ότι πλέον μετά την αλληλούχηση του DNA του ανθρώπου την προηγούμενη εβδομάδα, την ολοκλήρωση και του υπόλοιπου 8%, ναι, οι τεχνολογίες αλληλούχησης πλέον RNA μπορούν και γίνονται παρατικρίνη. Και μόνο οι τεχνολογίες αλληλούχησης
μπορούν να είναι το βασικό κριτήριο ούτως ώστε να μπορεί να γίνει μοριακή επιρρήκτηση της πανδημίας. Και γι' αυτό το λόγο είχα πει, δεν φτάνει να κάνει μόνο η Αθήνα, και βλέπουμε ότι η Αθήνα κάνει σε μικρό βαθμό. Προχθές άκουσα ότι και στην Πάτρα πλέον θα κάνουν κάποιες αναλύσεις. Εγώ είχα προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι αυτές οι αναλύσεις πρέπει να γίνονται πλέον και στην Κρήτη, πάνω σκάρι, όπου υπάρχει, είναι γνωστό το κέντρο, το οποίο έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα πράγματα, αλλά και η ιατρική σχολή, και όλες οι ιατρικές σχολές και οι βιολογικές σχολές θα μπορούσαν να κάνουν. Συνεπώς, θεωρώ ότι έπρεπε πάση θυσία ο αριθμός αυτών των αναλύσεων να έχει τουλάχιστον 10%, γιατί βασικό κριτήριο για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η πανδημία είναι να γνωρίζουμε έγκαιρα ότι υπάρχει μια μετάλλαξη. Και εφόσον γνωρίζουμε τη μετάλλαξη, μπορούμε να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα. Το πάθημα της Ινδίας, όπου δεν υπήρχε καμία γονιδιακή επιτήρηση, οδήγησε να μην προσέξουν καθόλου, να γιορτάσουν και να συμμετέχουν σε πανηγύρια εκεί στον Ιανουάριο, να το κραυγάζει η κυβέρνηση ότι όλα έχουν καλώς, και το αποτέλεσμα είναι ότι είχαν μετά 100 νεκρών. Συνεπώς, συμφωνώ μαζί σας ότι έπρεπε όχι μόνο να γίνεται στην Αθήνα, στην Ακαδημία Αθηνών, καλώς γίνεται και συγχαρητήρια, έπρεπε να γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό, αλλά καλό θα ήταν να γίνονται οι αναλύσεις αυτές τουλάχιστον σε όλες τις ιατρικές σχολές τις οποίες έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και ξέρω η Κρήτη πρωτοστατεί σε αυτά τα θέματα, έχει τόσο την ιατρική σχολή αλλά όσο και τα κέντρα έρευνων, τα οποία είναι αυτά καλύτερα στον κόσμο. Το ίδιο ισχύει και για την Πάτρα, το ίδιο ισχύει και για τα Γιάννα, το ίδιο ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον θα μπορούσε να γίνει, να αυξηθεί ο αριθμός τους. Λένε εδώ ακροατές, ποια είναι η γνώμη του κυρίου Τριανταφυλλίδη, γιατί αυτός ο λάθος χειρισμός με το εμβόλιο της Άστρα και δεν είναι έτσι εξηγήσιμη η σύγχυση που προκλήθηκε στον πληθυσμό? Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί είχα πει ότι είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι το εμβόλιο της AstraZeneca είναι απόλυτα ασφαλές και τα πλεονεκτήματα είναι πολύ περισσότερα από τα μειονεκτήματα. Είχα πει πολύ πριν από πολύ καιρό στο Open ότι καλό θα είναι καθαρά για ψυχολογικούς λόγους και όχι για επιστημονικούς λόγους να μην γίνει η χορήγηση του εμβολίου αυτού σε γυναίκες ηλικίας 30-55 ετών, όπου υπάρχουν περισσότερα κρούσματα θρόμβωσης και το τραγικό ατύχημα στην Κρήτη. Εάν συνεπώς αυτό μπορούσε να γίνει, θα είχαμε πολύ λιγότερα κρούσματα θρόμβωσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν οι συνεχείς αναφορές στα ΜΜΕ, οι δικαιολογημένες ότι συνέβη αυτό το κρούσμα θρόμβωσης, εκείνο το κρούσμα θρόμβωσης, με αποτέλεσμα πάρα πολύ δικαιολογημένα να ανησυχήσουν. Αλλά σε αυτό το σημείο θέλω να προσθέσω δύο στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Πλέον, παρόλο που το ποσοστό των θρομβώσεων είναι πολύ μικρό, μόλις στις τάξεις του 10%, 10 άτομα στο 1 εκατομμύριο, πρώτα απ' όλα, ακόμη και αν συμβεί η θρόμβωση αυτή τη στιγμή, έχει αναπτυχθεί από τη Γερμανία θεραπευτική αγωγή της θρομβοπενίας. Επίσης, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει δώσει τις σχετικές οδηγίες τι θα πρέπει να πράξουν οι γιατροί αν ομιγέννητο υπάρχει ένα τέτοιο κρούσμα. Συνεπώς, άρα είναι θεραπεύσιμη πλέον αυτή η περίπτωση. Και ένα δεύτερο, το οποίο σε χθεσινή ανακοίνωση, το οποίο μου έκανε εντύπωση, ερευνητές στο Δουβλίνο ανεκάλυψαν ποια άτομα κινδυνεύουν να πάσχουν θρόμβωση αν έχουν κορονοϊό, και διαπίστωσαν ότι κυρίως αυτό οφείλεται σε ένα γονίδιο που λέγεται von Willebrand factor, είναι μια κληρονομική ασθένεια. Συνεπώς, μπορούμε πλέον, εφόσον χρησιμοποιήσουμε τη γενετική πλέον, τη RNA ανάλυση στη κλίνη, να γνωρίζουμε ποιος ενδέχεται να έχει θρόμβωση. Συνεπώς, μπορούμε πλέον με τεστ DNA να βρούμε ποιος κινδυνεύει από θρόμβωση, και στη χειρότερη περίπτωση υπάρχει πλέον και θεραπευτική αγωγή. Αυτά όμως πριν όμως τον εμβολιασμό θα πρέπει να τα γνωρίζει ο άλλος, έτσι δεν είναι? Ναι, γι' αυτό σας είπα εγώ να γίνεται ο έλεγχος παρά την κλίνη, και τα τεστ DNA πλέον έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό όπου τα πράγματα μπορεί να γίνουν μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που έγινε η εισαγωγή μέσα στο νοσοκομείο, και η τεχνική αυτή
γνωρίζω ότι μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν πλέον τα αυτόματα μηχανήματα. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει, στον κύριο Τριανταφυλλίδη. Θέλω να το ρωτήσετε αν ανατραπεί στην πορεία και η πληροφορία του γενετικού κατασκευάσματος πάει αντίστροφα από το ριβόσωμα στον πυρήνα. Τι λέει, τι θα γίνει τότε με το DNA δισεκατομμυρίων ανθρώπων? Γνωρίζει ότι υπάρχουν χιλιάδες. Να σας το διαβάσω όλο. Γνωρίζει ότι υπάρχουν χιλιάδες μόρια RNA διάσπαρτα στο κυταρόπλασμα που παίζουν ρόλο μνήμης ανάλογα με του υπολογιστή. Πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Υπάρχει πράγματι μια πρόσφατη εργασία στο περιοδικό Science, που είναι ένα από τα πιο αξιόλογα περιοδικά, όπου οι ερευνητές υποστηρίζουν, και μάλιστα οι εγκεκριμένοι ερευνητές υποστηρίζουν, ότι κατά απορισμένες συνθήκες μπορεί το RNA του ιού με την ανάστροφη μεταγραφάς, έτσι λέγεται, να περάσει στον πυρήνα μας και να εσωματωθεί στο DNA μας. Υπήρχε κριτική σε αυτό το θέμα, γιατί πρώτα απ' όλα δεν χρησιμοποίησανε φυσιολογικά κύτταρα, χρησιμοποίησανε κύτταρα από καλλιέργεια. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι δεν χρησιμοποίησανε φυσιολογικά κύτταρα που να έχουν 46 χρωμοσώματα, αλλά 64 χρωμοσώματα. Ένα τρίτο χρησιμοποίησανε κύτταρο καλλιέργεια που είχε ήδη μολυσμένο με αδενοϊό. Και τέλος, μόλυναν τα κύτταρα αυτά με μεταθετόνιο, με μεταθετόγενο αντικριστοιχείο που αποτελούν περίπου το 50% του DNA μας, με αποτέλεσμα να έχει ανάστροφη πλαστική τάση, μεταγραφάσει και να ενσωματωθεί πάντοτε το RNA στο γενετικό υλικό. Χθες και προχθές υπήρχαν δύο δημοσιεύματα που αποδεικνύουν ότι το θέμα αυτό είναι καθαρά αποτέλεσμα τεχνιέματος, δηλαδή τις τεχνολογίες που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές, και ως εκ τούτου κακώς δήλωσαν όσα δήλωσαν. Επιπλέον, ακόμη και αυτοί οι ερευνητές, στη χειρότερη περίπτωση, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι ήταν σωστοί, ισχυρίστηκαν στο δημοσίευμα τους στο Science ότι η άποψή τους αυτή δεν εμβολιάζει την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Ως εκ τούτου, η απάντηση αυτή τη στιγμή είναι ολοκληρωμένη. Δεν φαίνεται από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να γίνει εισαγωγή του RNA στα κύτταρά μας, και ως εκ τούτου, αν θα γινόταν αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι τα χιλιάδες μόρια RNA τα οποία υπάρχουν στο κυταρόπλασμά μας, αν μπορούσαν με ανάστροφες τάσεις να γυρίσουν στο DNA μας, θα υπήρχε πρόβλημα. Σε αυτό το σημείο όμως θέλω κρίσιμο, μου επιτρέπετε, εδώ όμως, ότι κυρίως ο χρόνος έχει σχέση, και εφόσον δεν διατηρείται το mRNA που χρησιμοποιείται, σπάζει σε πολύ μικρά τμήματα τα οποία είναι βραχίδια, άρα δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει ο ακροατής το ρώτησε αυτό, γιατί φαίνεται όπως είναι τη δημοσίευση που είναι δικαιολογημένη. Αλλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι το mRNA έχει πολύ σύντομα διάρκεια ζωής, και ως εκ τούτου και τα αποτελέσματα όλα σε δύο καινούργια δημοσιεύματα δείχνουν ότι αυτό δεν γίνεται, και ως εκ τούτου εξακολουθούμε να πιστεύουμε με τα σημερινά δεδομένα ότι τα εμβόλια εξακολουθούν να είναι ασφαλή και το RNA τους, το γενετικό υλικό, δεν ενσωματώνεται με τα σημερινά δεδομένα στο DNA μας. Λέει ο φίλος ο Ανδρέας, καλημέρα στον κύριο Τριανταφυλλίδη. Μελέτη του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, η νοτιοαφρικανική παραλλαγή μολύνει 8 φορές περισσότερο τους εμβολιασμένους με 2 δόσεις παρά τους ανεμβολίαστους. Το εμβόλιο είναι λιγότερο αποτελεσματικό κατά της παραλλαγής Νοτιού Αφρικής, σύμφωνα με τη μελέτη του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από κοινού από τον καθηγητή Άντι Στέρν της Βιοιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ και του Ινστιτούτου Έρευνας Γκλαλίτ. Το γνωρίζετε αυτό, λέει? Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι πρώτα απ' όλα γνωρίζουμε σήμερα όσοι έχουν μολυθεί από τον ιό και έχουν νοσήσει βαριά, έχουν μια πιθανότητα 1% να ξαναμολυθούν από καινούργια παραλλαγή του ιού. Καινούργια δημοσίευση. Δεύτερο, πραγματικά η παραλλαγή της Νότιας Αφρικής, όπως και η παραλλαγή της Βραζιλίας αλλά και της Ινδίας, επειδή έχουν τη μετάλλαξη Y487, ξεφεύγουν από το νοσοποιητικό μας σύστημα.
Ως εκ τούτου, τα εμβόλια, είτε είναι mRNA είτε είναι AstraZeneca, δεν αντιμετωπίζουν και την παραλλαγή της Νότιας Αφρικής με την ίδια αποτελεσματικότητα του 95%, την αντιμετωπίζουν με 65%. Ειδικά όμως για την AstraZeneca δεν την αντιμετωπίζει καθόλου την νοτιοαφρικανική, η αποτελεσματικότητα είναι μόνο 25%. Το εμβόλιο, το οποίο είναι πολύ πιο αποτελεσματικό έναντι της νοτιοαφρικανικής παραλλαγής, είναι το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Επειδή το εμβόλιο αυτό εγκρίθηκε πολύ αργότερα, κάνανε δοκιμές όχι μόνο με τις παραλλαγές τότε που υπήρχαν στις ΗΠΑ και στην Αγγλία, αλλά κάνανε δοκιμές και με τις παραλλαγές που επικρατούσαν εκείνη την εποχή στην Νότια Αφρική και προσάρμοσαν κατά αυτόν τον τρόπο το mRNA τους για να αντιμετωπίζει και την αφρικανική παραλλαγή. Άρα το εμβόλιο Johnson & Johnson το αντιμετωπίζει καλύτερα. Ας είναι πως ενώ ένα εμβόλιο της Pfizer καλώς διαπίστωσαν στην περίπτωση του Tel Aviv ότι αντιμετωπίζει με ένα ποσοστό. Καλά, μόνο εγώ να θυμίσω για την Άστρα που ορθώς το λέτε ότι η ίδια η Νότια Αφρική σταμάτησε για την Άστρα οποιαδήποτε χρήση του εξαιτίας αυτού. Για αυτό ακριβώς, γιατί από το εμβληματικό ήταν μόνο 25%. Λέει ο φίλος ο Κούλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Τριανταφυλλίδη. Εδώ αποτύχαμε να κάνουμε έλεγχο του πληθυσμού ακόμη και με rapid test για πολλούς μήνες. Και θα κάνουμε γενετικό έλεγχο για να δούμε ποιος έχει προδιάθεση για θρόμβωση. Μπορεί η χώρα μας να αντέξει μια τέτοια έρευνα? Εδώ δεν κάνει καν γονιδιωματική επιτήρηση της προκοπής. Είναι 0,4%, όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι 10%. Πιστεύετε ειλικρινά, λέει, ότι μπορεί να κάνει τέτοιο έλεγχο? Ίσως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εκπομπή. Η συνάντηση τη δική μου και του κ. Αντωναράκη έγινε στην ΕΡΤΕΝΑ τη Δευτέρα και πρόκειται να μεταδοθεί. Τι γνωρίζουμε για το DNA του ανθρώπου και ποιες είναι οι τεχνολογίες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν αναπτυχθεί όσον αφορά την αλληλήση του DNA και του RNA. Εκείνο το οποίο θα δώσω ως παράδειγμα για να δούμε ότι που έχει φτάσει η τεχνολογία του DNA. Όταν το 2003 έγινε η χαρτογράφηση του DNA του ανθρώπου, δούλεψαν 1.000 άτομα και κόστησε 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Κόστησε κάθε γράμμα του DNA 1 ευρώ. Σήμερα μπορεί να γίνει η ανάλυση του DNA του ανθρώπου που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη με 1.500 ευρώ μέσα σε μία μέρα. Επαναλαμβάνω, να γίνει αλληλούγηση όλων των γραμμάτων. Δεν το αφισβητεί αυτό, κύριε Τριανταφυλλίδη. Εδώ μιλάμε πλέον να γίνει αλληλούγηση μόνο συγκεκριμένων γονιδίων. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Ένα λεπτό, τον πληροφορώ ότι ήδη υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες εταιρεία η οποία λέει ελάτε να κάνετε το τεστ για να σας πω εάν έχετε πιθανότητα να προσληφθείτε από κορονοϊό ή όχι. Ήδη υπάρχει τέτοια τεστ. Εδώ όμως ο κύριος Κούλης δεν αμφισβητεί αυτό που λέτε, δηλαδή την πρόοδο επιστημονικά. Αυτό που αμφισβητεί είναι αν μπορεί στη χώρα σε επίπεδο δομών να εφαρμοστεί αυτό μαζικά για να ξέρει κάποιος ότι έχει προδιάθεση για θρόμβωση. Εδώ σου λέει δεν λειτουργήσαν τα rapid. Θα λειτουργήσουν αυτά τα συστήματα? Αυτό ρωτάω. Θεωρώ ότι θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και αυτά τα συστήματα, γιατί προς τα εκεί πάει η ιατρική. Μιλάμε πλέον, όσο και να φαίνεται παράξενο, για γονιδιωματική ιατρική. Πριν από 30-40 χρόνια, όταν είχα πάει στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, μου είχε κάνει εντύπωση ότι μιλούσαν εκείνη την εποχή για μοριακή γενετική. Σήμερα, οποιαδήποτε εργασία και να πάρετε, μιλάμε ότι η γονιδιωματική ιατρική θα αλλάξει ό,τι γνωρίζουμε. Και θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο συνέβη στην Καλιφόρνια. Στην Καλιφόρνια περίπου 2.000 παιδιά είχαν μπει στο νοσοκομείο, περίπου ενός έτους, που δεν γνωρίζαμε ακριβώς ποια οι γιατροί ήταν αδύνατο να κάνουν διάγνωση. Κάνοντας μέσα σε μία ημέρα τεστ DNA, στο 50% των περιπτώσεων έγινε διάγνωση και ακολουθήθηκε η κατάλληλη θεραπεία. Εκείνο που θέλω να πω, όσο και να φαίνεται παράξενο, οι Έλληνες έχουν μεγάλη επιτυχία στις αναλύσεις του DNA και είναι γνωστό ότι ακόμη και ο τσελεμεντές του DNA έχει γραφεί από τους Έλληνες. Ταιριάζει στον τρόπο λειτουργίας του Έλληνα και ως εκ τούτου πιστεύω ότι δεν είναι πλέον ακριβά τα τεστ να εφαρμοστούν.
και υπάρχει πλέον όλη η τεχνολογία και όλα τα μηχανήματα να χρησιμοποιηθεί η γονιδιωματική ιατρική και στη χώρα μας. Και να σας πω ένα παράδειγμα που ήδη εφαρμόζεται, η ιατρική ακρίβειας στην περίπτωση των καρκινικών. Εντάξει, αλλά τώρα εδώ έχετε την πανδημία. Μην πετάτε την μπάλα. Είστε και Θεσσαλονικιός στην εξέδρα. Δηλαδή. Αυτό το ερώτημα είναι εδώ πολύ συγκεκριμένο που έκανε ο Κούλης. Ναι. Καλοπροαίρετα. Η απάντηση είναι μπορεί να εφαρμοστεί. Μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά το ερώτημα είναι αν θα εφαρμοστεί. Και ενώ τρέχουν τα εμβολιαστικά προγράμματα και ενώ έχετε την ίδια στιγμή, μην το ξεχνάμε αυτό, 12.500 νεκρούς. Ναι. Άρα η πραγματικότητα στη χώρα, αυτό ρωτά ο κόσμος, μήπως σημαίνει ότι θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά μέτρα δημόσιας υγείας? Σίγουρα θα μπορούσαν να είναι τη δεύτερη, τουλάχιστον πιο πετυχημένη η αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά από τον Ιανουάριο είχα πει εγώ ότι η βρετανική παραλλαγή που είχε ιδιοποιηθεί το Δεκέμβριο θα έπρεπε όλοι οι Έλληνες να είμαστε 10 φορές πιο προσεκτικοί. Το ίδιο έπρεπε να κάνει και το κράτος. Αλλά δυστυχώς ούτε οι συμπολίτες μας, αλλά ούτε και το ελληνικό κράτος θεώρησε την επιπτώση της βρετανικής παραλλαγής τόσο επικίνδυνες για να ληφθούν τα μέτρα και ήρθαν μετά τα κρούσματα πολύ γρήγορα το Φεβρουάριο. Λοιπόν, κύριε Τριανταφυλλίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή μας επικοινωνία και για τις απαντήσεις στους ακροατές με την οπτική που έχετε επί του θέματος. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Λέει ο φίλος ο Αστέρης, άρα με βάση όσα ακούσαμε για τις μεταλλάξεις δεν θα έπρεπε να επιμείνουμε στη γονιδιωματική επιτήρηση. Νομίζω ότι το είπαμε και με τον κύριο Τριανταφυλλίδη έτσι προηγουμένως. Ο αριθμός των εξεταστέντων δειγμάτων είναι εξαιρετικά μικρός, το τονίσαμε αυτό. Ιδιαίτερα σήμερα που σε όλο τον κόσμο το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα, είναι πώς θα αντιμετωπιστούν οι μεταλλάξεις. Σας θυμίζω ότι ο ECDC έχει βάλει ως ένα μίνιμουμ το 15% του ελέγχου στα δείγματα που συσσωρεύονται. Σας θυμίζω επίσης ότι το Ινστιτούτο της Ακαδημίας ζητούσε επίμονα να δέχεται τουλάχιστον 800 δείγματα την εβδομάδα μόνο από την Αττική. Επομένως, με αυτόν τον υπολογισμό θα έπρεπε να είχαμε κάνει σε αυτό το διάστημα που ανακοινώθηκαν χθες τα αποτελέσματα 26 Απριλίου 8 Ιουνίου τουλάχιστον 5.600 αλληλουχήσεις και όχι 1.944 που ανακοινώθηκαν. Δηλαδή, αντί για τουλάχιστον 800 την εβδομάδα, φτάσαμε στις 277. Και προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε για δυνατότητα να βάλει κανείς να δουλεύει το σύνολο των εργαστηρίων στην Ελλάδα, όπως είπε ο κ. Τριανταφυλλίδης και άλλοι το έχουν πει. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να γίνεται. Το έχει πει και ο κ. Βανταράκης, το έχει πει και ο κ. Βλαχογιαννόπουλος, το έχει πει ο κ. Κουρέτας, το έχουν πει πολλοί αυτό. Το δεύτερο ζήτημα, μετά από τον αριθμό των εξεταζόμενων δειγμάτων, είναι το ζήτημα του χρόνου στον οποίο εξετάζονται, έτσι ώστε να έχουμε έγκυρα αποτελέσματα. Αλλιώς, όπως καταλαβαίνετε, επειδή ρωτάτε και για τις πύλες εισόδου, δεν έχει και καμία αξία. Ο χρόνος που απαιτήθηκε για να κληρωθεί αυτή η κατάσταση είναι 2 μήνες. 26 Απριλίου, 8 Ιουνίου. Σχεδόν 2 μήνες. Ξέραμε ήδη, όπως ψάξαμε και βρήκαμε στις διεθνείς βάσεις δεδομένων, ότι η χώρα μας έχει καθυστέρηση εβδομάδων. Θυμάστε που το είχαμε πει. Γεγονός που συμπίπτει με τους χρόνους που αναφέρει η ίδια η έκθεση του Ινστιτούτου. Ωστόσο, ο χρόνος που απαιτείται για διαδικασία της αλληλούχησης, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, κάθε άλλο παρά ίδιος είναι με αυτόν που γίνεται στη χώρα μας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, σχετικά με τη διαδικασία, ισχύουν τα εξής, επειδή ρωτήσατε. Τα δείγματα θα συλλεχθούν μέσω της ρινοφαρυγγικής οδού, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συλλέγονται επιχρήσματα για τη διεξαγωγή δοκιμής PCR. Στην περίπτωση γονιδιωματικής αλληλούχησης, το υλικό, από το θετικό τεστ θα σταλεί για αλληλούχηση. Συνήθως χρειάζονται περίπου 24 με 48 ώρες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αλληλούχησης. Το τρίτο και βασικό θέμα είναι ότι εκτός από τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης, δεν έχουμε κανένα στοιχείο και δεδομένο από την ιχνηλάτιση των μεταλλάξεων. Αυτό δείχνει ότι μάλλον δεν έχει γίνει ακόμη και αφίβολο είναι αν θα γίνει, όπως έλεγε και ο Κούλης από τη Θεσσαλονίκη, άσε δε το γεγονός του τι αξία έχει να γίνει εκ των υστέρων και με τέτοια καθυστέρηση. Δηλαδή, ακόμη και αν είχε γίνει με τις ιδανικότερες συνθήκες, άμεσα, μόλις είχαν εξεταστεί τα συγκεκριμένα δείγματα και είχαν βρεθεί θετικά, το ερώτημα είναι τα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης, τα άτομα της ιχνηλάτησης,
και τα τυχόν θετικά τους δείγματα πού βρίσκονται σήμερα για να αναλυθούν, και αυτά εκ των υστέρων και ποιες οι συνέπειες από την καθυστέρηση στην αρχική ιχνηλάτηση. Άκουσα βέβαια τον κύριο Μαγιορκίνη που είπε ότι ήταν επικεφαλής ενός project στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα 100.000 δείγματα ορόσημα αλληλούχησης ανθρώπινων γονιδιωμάτων. Μόνο που αυτό δεν αφορούσε το SARS, κύριε Μαγιορκίνη. Είναι όντως μια ολοκληρωμένη μελέτη στην οποία μετήχατε πριν 2 χρόνια και είναι εντελώς άσχετο με το θέμα της πανδημίας και του ιού. Δεν κατάλαβα γιατί αυτή η αναφορά. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Μάρκος, δεν ξέρω λέει αν τα ακούσατε, επειδή ξέρετε η ενημέρωση έφυγε από την Παρασκευή, πήγε Πέμπτη. Χθες λέει για πρώτη φορά άκουσα την κυρία Παπαευαγγέλου να μιλάει για το περίφημο long COVID. Καλά, δεν είναι και πρόσφατη ανακάλυψη. Θέλω να σας πω ότι το θυμάστε, πριν 4 μήνες συζητάγαμε γι' αυτό εδώ. Το θέμα είναι ότι μετά την αποκάλυψη που είπε η κυρία Παπαευαγγέλου, λέει εδώ ο Μάρκος, εγώ άρχισα να προβληματίζομαι πού πάει το πράγμα. Καταρχάς είναι λίγο κουφό, μόλις την Πέμπτη δηλαδή, κάποιοι να ανακαλύπτουν το περίφημο long COVID. Το συζητάνε μήνες τώρα διεθνώς με τα επιστημονικά δεδομένα. Νομίζω όμως ότι το βασικότερο γεγονός είναι ότι επί μήνες υποτιμήθηκε συστηματικά η σημασία της πιθανότητας να νοσήσουν οι νέοι και οι συνέπειες μιας τέτοιας πιθανότητας, την οποία πολλοί αξιολογούσαν ελάχιστη ως ελαχιστότατη. Σας θυμίζω κάποιες στάσεις όπως αυτές που συνόδευαν τις δήθεν συστάσεις προς τους νέους, όπως ότι οι νέοι δεν θα νοσήσουν βαριά, μέχρι που δεν θα νοσήσουν καθόλου, δεν απειλούνται, αλλά μεταδίδουν τον ιό στους μεγαλύτερους και τόσα άλλα. Από την άλλη, ενώ υπήρχαν όλα τα επιστημονικά δεδομένα από τις διεθνείς μελέτες, αλλά και όλες οι ενδείξεις από αυτή την έστω ελλειμματική επιδημιολογική εικόνα στη χώρα, όπου φαίνονταν καθαρά ότι η διασπορά ήταν αυξημένη στις νεότερες ηλικίες, που έμπαιναν πλέον σωριδών στα νοσοκομεία, φαίνεται ότι δεν αναλύθηκε το φαινόμενο όσο έπρεπε και ούτε έγινε κάποια δήλωση ότι τα δεδομένα άλλαξαν και ότι οι νέοι θα έπρεπε και αυτοί να αντιμετωπίζονται σαν απλοί φορείς του ιού. Μιας και η νόσος και με τις μεταλλάξεις άρχιζε πλέον να προσβάλλει ακόμη και εκείνους σε μεγάλη έκταση αλλά και σε βαρύτητα. Από την άλλη, είχε ήδη γίνει γνωστό ότι ακόμη και οι ασυμπτωματικοί υφίστανται συνέπειες από την νόσο, ακόμη και αν δεν είχαν εκδηλώσει συμπτώματα. Όλο αυτό βέβαια εξυπηρετούσε τη λογική του τείχους της ανοσίας που επιτυχάνεται γρηγορότερα, για να μην πούμε και καλύτερα, μετά από φυσική νόσηση και αφού φτάσαμε στο καλοκαίρι και τα προγράμματα του εμβολιασμού δεν προχωρούσαν ικανοποιητικά στο τείχος ανοσίας και ερχόταν και το τουριστικό άνοιγμα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και έναν αριθμό, 12.500 νεκρούς. Τώρα σε αυτά έρχεται να προσθεθεί και το κόστος όλων αυτών που γλίτωσαν τα χειρότερα και αυτών που νόσησαν ελαφρύτερα με το σύνδρομο long COVID. Μήπως η ίδια λογική δεν ίσχυσε και για τα παιδιά και τις παλινοδίες περί νοσούν, δεν νοσούν, μεταδίδουν, δεν μεταδίδουν μαζί με τους ενδιάμεσους συνδυασμούς, δεν νοσούν αλλά μεταδίδουν κλπ. Μήπως και αυτά δεν έχουν μπει στο παιχνίδι για να ενισχυθεί η επιχειρηματολογία όσων μιλούν για υποχρεωτικό εμβολιασμό των παιδιών. Αυτά είναι θέματα που θα είναι παρακάτω.